Με κεντρικό σύνθημα «Όλα στο φως», ο Δήμαρχος Σερών ενημέρωσε τους επικεφαλείς των παρατάξεων για το σχέδιο του Δήμου σχετικά με το διαγωνισμό αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED στον οδοφωτισμό του Δήμου. Ο Αλέξανδρος Χρυσάφης θέλησε να εξηγήσει σε όλους πώς σχεδιάζει ο Δήμος να γίνει πιο συμφέρουσα η αντικατάσταση σε μια ανοιχτή διαδικασία και ανακοίνωσε ότι θα ακολουθεί την ίδια τακτική για όλα τα σημαντικά θέματα του Δήμου πριν ακόμη έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα έγινε η ενημέρωση όλων των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, όπως είχαμε δεσμευτεί, για το κομμάτι και της ματέωσης του διαγωνισμού που εισηγείται σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή το θέμα του οδοφωτισμού. Έγινε μια πλήρη ενημέρωση, μια πλήρη τεκμηρίωση της πρότασης. Της πρότασής μας, για να έχουν γνώση όλες οι παρατάξεις, για να οριμάσει το θέμα και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μια διαδικασία την οποία θα την ακολουθούμε σε όλα τα σημαντικά θέματα. Νομίζω ότι είναι μια γόνιμη, μια επωφελής διαδικασία, γιατί ενημερωμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πάρουν και τις σωστές αποφάσεις. Δεν θέλουμε στεγανά στην ενημέρωση, δεν θέλουμε στεγανά στην πληροφόρηση και στα στοιχεία. Είναι όλα στο φως όσον αφορά το θέμα των δεδομένων, για να έχουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έρθει το θέμα της επιλογής του τρόπου για την αντικατάσταση του οδοφωτισμού, στο οποίο συμφωνούμε όλοι, για τον τρόπο είναι που θα αποφασίσουμε, να έρθει το θέμα όρημα, ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Σερών κάλεσε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας μπροστά σε όλη την αντιπολίτευση. Ο κ. Μιχόπουλος έδωσε όλες τις λύσεις που υπάρχουν και εξήγησε αναλυτικά την πιο συμφέρουσα για το Δήμο Σερών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος θα έχει ήσυχο το κεφάλι του για 15 χρόνια, δεν επομίζεται δάνειο και ο ανάδοχος πληρώνεται από τα ανταποδοτικά. Ο Δήμος έχει το κεφάλι του ήσυχο για τη συντήρηση για 15 χρόνια. Δεν ασχολούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι διατίθενται σε άλλες υπηρεσίες. Δεν χρησιμοποιούνται, δεν δαπανώνται χρήματα σε προμήθειες υλικών και φωτιστικών από το Δήμο. Δεν υπάρχει επένδυση αρχική. Αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα των μοντέλων, των χρηματοοικονομικών μοντέλων, το CAPEX, όπως λέμε, η αρχική επένδυση, δεν την επομίζεται στην πλάτη του ο Δήμος. Γι' αυτό το λόγο και δεν παίρνει και δάνειο. Αλλιώς θα έπαιρνε δάνειο για να το αποπληρώσει. Το παίρνει όλο ένας ανάδοχος, ο οποίος καλείται στη συγκεκριμένη περίπτωση να χρηματοδοτήσει το έργο επί της αρχής και να αρχίσει να πληρώνεται σιγά σιγά και σταδιακά από την εξοικονόμηση που θα έχει ο Δήμος από τα ανταποδοτικά τέλη. Με αυτή τη λογική, θεωρώ ότι η λύση συγκεκριμένη είναι η βέλτιστη να ακολουθηθεί. Στην περίπτωση του Ταμείου, να πούμε απλά ότι εκτός από το ρίσκο που λαμβάνεται για τα 5 τελευταία χρόνια, υπάρχει επί της αρχής και πάντα το ρίσκο του δανεισμού. Υπάρχει ένα δάνειο το οποίο τρέχει στην πλάτη του Δήμου, κάτι το οποίο στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει. Ο εισηγητής του θέματος για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού, αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Μισήρλης, εξήγησε ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια διαδικασία ανοιχτά μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και μπροστά σε όλους τους αιρέους πολίτες, και δήλωσε περήφανος που συμμετέχει σε αυτή τη δημοτική ομάδα. Μετά την αναλυτική ενημέρωση που είχαμε από τον Τεχνικό Σύμβουλο για τα νέα δεδομένα του ηλεκτροφωτισμού της πόλης των Σερών, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη δημοτική ομάδα που σήμερα διοικεί το Δήμο. Ποτέ στην ιστορική διαδρομή του Δήμου, σε ανοιχτή διαδικασία παρόντων των δημοσιογράφων της πόλης των Σερών, παρόντος δηλαδή του σεραϊκού λαού, δεν τέθηκαν τα δεδομένα πριν αποφασιστούν. Τίποτα δεν αποφασίζεται πίσω από κλειστές πόρτες. Όλα γίνονται στο φως, ανοιχτά μπροστά στους σεραίους συμπολίτες. Πήραμε την ψήφο των σεραίων συμπολιτών μας να διοικήσουμε τον Δήμο με διαφάνεια. Το πράττουμε με πλήρη συνείδηση και είμαστε περήφανοι που μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια δημοτική αρχή που τα έχει όλα στο φως. Μετά την ενημέρωση, οι επικεφαλείς της αντιπολίτευσης θα ενημερώσουν τα μέλη των παρατάξεών τους για όσα συζητήθηκαν, γεγονός που θα καθορίσει τη στάση τους όταν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι σήμερα είμαστε σε καλύτερο σημείο. Και αυτό που θα κάνω εγώ και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι είναι να συναντήσω την παράταξή μου, να συζητήσουμε, να δούμε ακριβώς αυτά τα οποία σήμερα παρουσιάστηκε και μας δόθηκε και σε έντυπη μορφή, γιατί εμείς ως παράταξη είχαμε άποψη, δεν έχουμε και μεγάλο διάστημα από τις εκλογές,
και νομίζω ότι τα ενδιαφέροντα θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα έρθει. Η αλλαγή των φωτιστικών είναι δεδομένη ότι συμφωνούμε. Συμφέρει στο Δήμο, θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας και όχι μόνο, και περιβαλλοντικά ωφέλη θα προκύψουν από όλη τη διαδικασία. Άλλωστε, δουλέψαμε προς αυτήν την κατεύθυνση 4 χρόνια η Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι θα αξιολογηθούν κάποιες μελέτες ή κάποιες θέσεις μας και προς το καλύτερο. Για μας προτεραιότητα για έναν Δήμο είναι ο εξυγχρονισμός του και η καλύτερη διαχείριση των οικονομικών. Όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται και όποιο έργο γίνεται εμπεριέχοντας αυτό το πνεύμα, για μας είναι χρήσιμο. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε ότι θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει σταδιακή αντικατάσταση από το Δήμο με τις δυνατότητες που έχει πάντοτε ο Δήμος. Τα νέα δεδομένα είναι νέα δεδομένα. Θα τα κοιτάξουμε και αν πραγματικά κρίνουμε ότι είναι τόσο φανερό ότι είναι προς όφελος των συμφερόντων του Δήμου και άρα των πολιτών αυτής της πόλης, θα τα στηρίξουμε. Εμείς γενικά συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος και να γενικά ο φωτισμός να είναι καλύτερος. Το πώς θα γίνει και ποιος θα κερδίσει από αυτό και οικονομικά εταιρείες ή αν θα το κάνει ο Δήμος Υπηρεσίας είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.